Αποφάσισες να βγεις στο τηλέφωνο. Διώξε πρώτα από κοντά σε αυτό το ούφο για να μην ακούει. Εντάξει, Μάτα, πήγαινε στη δουλειά σου, δεν σε χρειάζομαι. Μάλιστα. Ξεκουμπίστηκε. Τι θέλεις? Γιατί ξαναπήρες τηλέφωνο? Γιατί δεν έφυγες? Έτσι μιλάει στον αδρεφούλητο που είχαν τον δουν τόσα χρόνια. Βιάζεσαι να με αδειάσεις, μεγάλη και πλούσια κυρία Άρχου. Εγώ όμως έμαθα κι άλλα για αυτό το μεγάλο μαλάκα, τον άντρα σου. Χίλιες φορές πιο πολύ πλούσιος από ό,τι νόμιζα. Μέχρι που άμα θέλει, λέει, αναβάζει και κατεβάζει κυβερνήσεις. Μπράβο. Καλά έδεσες μαζί του. Την έκανες. Να αφήσεις ήσυχο τον άντρα μου, ακούς? Αυτό θα εξαρτηθεί από πολλά. Φτάνει πρώτα η αδερφούλα μου να έχει μυαλό στο κρανίο της και όχι πίτουρα. Σου έδωσα ό,τι μου ζήτησες. Γιατί δεν σηκώνεσαι να φύγεις? Επειδή το ξανασκέφτηκα. Το «Καλημέρα ζωή» και «Η Λάμψη» είναι δύο από τις κορυφαίες σειρές στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης, με τις παραγωγές του Νίκου Φόσκολου να γράφουν μοναδικές σελίδες στα χρονικά του Αντένα και της μικρής οθόνης, αναδεικνύοντας σπουδαίους ηθοποιούς στα πολλά χρόνια προβολής τους. Ο κορυφαίος σκηνοθέτης πάντοτε ήθελε να δουλεύει με συγκεκριμένους καλλιτέχνες που εμπιστευόταν απόλυτα για το αποτέλεσμα που ήθελε να βγάλει, κερδίζοντας την λατρεία του τηλεοπτικού κοινού για τα έργα του. Μια τέτοια περίπτωση ήταν και η ηθοποιός Χριστίνα Θεοδωροπούλου, που σαν Αντιγόνη Άρχου Δράκου έπαιξε και στις δύο σειρές. Η Αντιγόνη ήταν αρχικά η σύζυγος του Λεωνίδα Άρχου, ο οποίος ήταν ο πατριάρχης της οικογένειας στο «Καλημέρα ζωή», υποδιόμενος από τον Φέδωνα Γεωργίτση. Μετά την αποκάλυψη ότι ήταν μεγαλέμπορος ναρκωτικών, σκοτώθηκε σε ένα αυτοκινητιστικό δυστύχημα το 1998. Η Αντιγόνη αργότερα γίνεται σύζυγος του Γιάνγκου Δράκου στη Λάμψη, με παρουσία από το 1998 έως το 2000. Η ηθοποιός, που ενσάρκωσε αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα για 7 ολόκληρα χρόνια, έχει χαθεί από το τηλεοπτικό σκηνικό εδώ και μία δεκαετία. Η Χριστίνα Θεοδωροπούλου, που κατέγραψε τεράστια πορεία σε θέατρο, τηλεόραση και κινηματογράφο, εμφανίστηκε τελευταία φορά στη μικρή οθόνη, στις Τρίχες του Αντένα, τη σεζόν 2014-2015 και έκτοτε τη βλέπουμε αρκετά σπάνια. Έχει προλάβει όμως να παίξει σε 9 κινηματογραφικές ταινίες και πολλές τηλεοπτικές σειρές. Η Χριστίνα Θεοδωροπούλου κάνει πλέον σπάνιες εμφανίσεις, σε μία από αυτές είναι με τον σύζυγό της Παναγιώτη Παναγιώτου. Ο φωτογραφικός φακός τους πετυχαίνει στο θέατρο Κνωσός, όπου πήγαν να δουν την παράσταση «Η Αφροδίτη με τη Γούνα». Τον Μάιο του 2023 έγινε γιαγιά για πρώτη φορά και η χαρά της δεν κρυβόταν όταν έλεγε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχισμένη αυτήν την περίοδο, γιατί η κόρη μου χάρισε ένα εγγονάκι. Είμαι γιαγιά, είναι 5 μηνών και είναι μία ζωγραφιά. Είναι αγοράκι. Μου έχει δώσει τέτοια ευτυχία και τέτοια γαλήνη. Δεν το περίμενα, γιατί δεν ήμουν έτσι με την κόρη μου. Δυστυχώς είναι μακριά μου, γιατί δεν μένουν στην Ελλάδα, αλλά κάθε μέρα μου στέλνουν μία φωτογραφία». Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή της στα γνωστά σύριαλ, έχει πει: «Δεν νοσταλγώ ιδιαίτερα την εποχή που πρωταγωνιστούσα σε καθημερινά σύριαλ. Όταν κάνεις τηλεόραση και θέατρο μαζί για πολλά χρόνια, δεν γεύεσαι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Μόνο τρέχεις να προλάβεις». Είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Έτρεχα από το πρωί μέχρι το βράδυ και δεν είχα χρόνο να ξεκουραστώ. Κοιμόμουν 4-5 ώρες, γιατί αυτές είχα αναγκαστικά. Δεν θέλω να έρθει πάλι αυτή η εποχή». Στη συνέχεια μίλησε για ένα αστείο περιστατικό με δύο θαυμάστριές της: «Με πέτυχαν παλιά δύο κυρίες έξω από το θέατρο που έπαιζα και με ρωτούσαν για τη συνέχεια της σειράς. Νομίζω ήταν το «Καλημέρα ζωή». Μετά μου λένε: «Ο άνδρας σου είναι στο νοσοκομείο και χαροπαλεύει». Και τους λέω: «Τι λέτε, πριν λίγο τον άφησα στο σπίτι». Μετά κατάλαβα ότι εννοούσα τον άντρα μου στο σύριαλ, τον Φέδωνα Γεωργίτση. Όσα για τα σχόλια που έχει δεχθεί κατά την διάρκεια της καριέρας της, ανέφερε:
Φυσικά και δέχτηκα υποτίμηση επειδή έπαιζα σε σαπουνόπερες. Αν και πριν και μετά από αυτά έκανα ωραίες σειρές. Πλέον έχουν αλλάξει τα πράγματα. Οι ηθοποιοί κάνουν πολλή τηλεόραση και όλο αυτό έχει χαλαρώσει. Δείτε την ηθοποιό που σήμερα είναι 67 ετών και γιαγιά.